Η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το προσφυγικό μεταναστευτικό ήταν ξεκάθαρη. Δίκαιη κατανομή των ανθρώπων από τα νησιά στην υπηρετική χώρα. Ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, επίσπευση των διαδικασιών για τη χορήγηση ή μη ασύλου και περιφερειακό διάλογο με ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών στον υλικό και υπηρεσιακό τομέα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άλλωστε, χθε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Τέλειο Πέτσα χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ζήτημα εθνική σημασία. Η κατανομή των μεταναστών στην υπηρετική χώρα που δεν αφήνει απ' έξω τη Δυτική Ελλάδα θα υπακούει σε δύο αρχέ. Τίθενται συγκεκριμένα όρια στον αριθμό των προσώπων που θα μεταφερθούν σε κάθε περιοχή και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πάνω από το 1% του πληθυσμού αναπεριφέρεια. Και δεύτερον, ενισχύονται οι υποδομέ και οι υπηρεσίε τη τοπική κοινωνία ώστε να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε τη έκτακτη φιλοξενία. Άρα, με βάση τον πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδας που ανέρχεται στις 680.000, η περιφέρεια θα μπορεί να δεχθεί έως 6.800 μετανάστες, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας. Ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, μιλώντα στην τηλεόραση του Λεπάντο, επιχείρησαν να αποκρισταλώσουν τον σχεδιασμό για την Πάτρα, στην οποία δεν προβλέπεται ανοιχτή η κλειστή δομή φιλοξενία σε πρώτη φάση. Υπάρχει η πιθανότητα όμω για προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχεία, κάτι που θα εκτιμηθεί μετά τι 15 Νοεμβρίου. Οπότε και θα λήξει ο διαγωνισμό του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση και θα εκτιμηθούν οι προσφορέ των ιδιοκτητών των ξενοδοχειακών μονάδων. Ειδικότερα, τα στελέχη του Υπουργείου που έχουν επιφορτιστεί του όλου σχεδιασμού για το μεταναστευτικό προσφυγικό δήλωσαν επιλέξει Η φιλοξενία των μεταναστών σε όλη την υπηρετική χώρα θα γίνει ω εξή. Σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενία εκτό του ιστού της πόλη, με πρόσβαση όμω σε νερό και ρεύμα. Εξετάζονται και βιομηχανικέ περιοχέ. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί θα φιλοξενούνται έω 6 μήνε σε ξενοδοχεία μέχρι να μεταφερθούν στα κέντρα αυτά, εάν του χορηγηθεί άσυλο. Όσοι δεν καταφέρουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα νομιοποιητικά έγγραφα, θα φιλοξενηθούν σε κλειστά κέντρα μέχρι να απελαθούν. Για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα, που αποτελεί πύλη εξόδου προ τη Δύση και υπήρξαν δυσκολίε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στον τομέα αυτό, δεν προβλέπεται προ το παρόν κάποια δομή σω φιλοξενία οικογενειών μόνο σε ξενοδοχεία, τα οποία δεν εντάσσονται στι ανοιχτέ δομέ και έχουν προσωρινό χαρακτήρα φιλοξενία. Στο μέγαρο, ο Μαξίμου πάντω φιλοδοξούν να έχουν μετεγκαταστήσει ω το τέλο του 2019 περίπου 10.000 πρόσφυγε. Ωστόσο, αν προσθέσει κανεί, βάσει του πλαφόν, τον αριθμό των μεταναστών που εν θα μετεγκατασταθούν στην υπηρετική χώρα, αυτό ξεπερνά τι 100.000. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται 40.000 μετανάστε. Άρα, στη μέγιστη ροή θα μιλάμε για διπλασιασμό.